Γεια σας, Γκρέμερς, το Θόδωρος εδώ και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε το Citadelum, ένα επερχόμενο City Builder Management τίτλο, ο οποίος είναι θεματολογικά αρχαία Ρώμη και ως μεγάλος στρατηγός καλούμαστε να οργανώσουμε διάφορες αποστολές και να τα βάλουμε όλα σε τάξη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη ρημάδινη εκστρατεία. Καθώς ο Πούμπλιους Βεργίλιους Μάρο μας είπε κάτι εκεί πέρα, πολύ σοφό. Λοιπόν, είμαστε 40 π.Χ. Θέλουμε να μαζέψουμε 35 πληβίους να κάνουμε αρχικά το κεντρικό μας κτίριο. Το κεντρικό μας κτίριο είναι αυτό. Μας προτείνει να το κάνουμε κοντά σε νερό γιατί θα το χρειαστούμε, γιατί θα κορακιάσουν όλοι. Και βλέπω έχει και πέτρες και πράγματα εδώ, οπότε το κάνω εδώ στη μέση. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι εδώ το φόρουμ μας. Και τώρα θέλω να κάνουμε 4 σπίτια πληβίων. Τώρα είναι τρομάκι που με έχεις κάνει εδώ, ε. Άρα εδώ να κρατήσω τις ακρούλες, να τα κάνω εκεί. Και θα κάνω και αυτά εδώ. Έτσι, να είναι μπισμπιζέ, πανέμορφα. Να φτάσουμε population με 5 πληβίους. Εδώ βλέπω ήδη έχουν αρχίσει. Α, ωραίο τέτοιο, ρε. Έχει και έτοιμο σχέδιο. Αν θες να κάνεις μακέτα, τσουκουτσούκ έκανε. Ήρθε ένας από τους 5. Περιμένουμε άλλους 4. Είναι βρύχορε, έτσι. Έχει πολλά κρεβάτια, δεν έχει. Όπα! Κάτσε ρε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Περίμενε. Fire station λέει. Δίπλα στα σπίτια. Α, έχει εμβέλεια. Να το κάνω εδώ τότε. Ωραία, το έκανα το fire station. Αλλά δεν έχει νερό. Πώς κάνω νερό? Λοιπόν, λέω να κάνω ένα ρεζερβουάρ εγώ εδώ. Να έχει νεράκι αυτό εδώ. Το οποίο βέβαια το ρεζερβουάρ θα πρέπει να κάνω ένα νερόμυλο εδώ στο νερό. Και να το ενώσω το νερόμυλο με αυτά εδώ τις ακρούλες. Έτσι. Ωραία, και τώρα έχει νερό. Πυροσβεστική. Την οποία πυροσβεστική μπορώ να τη βάλω κι άλλα άτομα. Μπας και το σώσουν το σπίτι. Θα το σώσουμε το σπίτι. Δεν είχε κανένα μέσα, έτσι. Όχι, δεν βλέπω να έχει κανένα μέσα. Και τώρα θέλω να κάνω ένα engineering post, ώστε αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν φάει ζημιά να τα επισκευάζουν. Το οποίο και αυτό έχει εμβέλεια. Οπότε να δω πού το βάλω. Το βάλω δίπλα στο fire station. Δίκαιο, δίκαιο. Και θέλω να βάλω και 2 άτομα κιόλας εδώ. Ούτως ή άλλως έρχονται κόσμο συνέχεια στην πόλη. Τότε θα βάλω και 4, μη σε πω. 4 άτομα εδώ, 4 και εδώ. Να τα έχουν όλα. Μ' αρέσει να στράφει το νεράκι, ε. Δες εδώ σύστημα που φτιάξανε. Ιστορικά ακριβές. Επόμενο βήμα για την κατάκτηση αυτού του τόπου. Να κάνουμε ένα logging camp, να μαζέψουμε ξύλα. Το θέμα είναι αυτά τα κτίρια κατεβάζουν το desirability από τις οικίες. Οπότε θα πρέπει να τα κάνουμε λίγο μακριά. Και το logging camp να το κάνω εδώ μακριούτσκα. Και θέλω να κάνουμε τώρα και stone quarry. Το οποίο stone quarry για να το κάνω θα πρέπει να έχει πέτρες μέσα, ε. Α, ωραίο αυτό. Μου δείχνει όλα τα σημεία του χάρτη τα οποία έχουν πέτρα. Πλησιέστερα βασικά. Και να κάνουμε μια αποθήκη η οποία να καλύπτει. Αυτό λέει τώρα μία για κάθε τέτοιο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μία εμείς. Θα βάλω το warehouse εδώ. Ωραία. Και αυτό για τις πέτρες. Το βάλω εδώ, οπότε τώρα κάνω το δρόμο εγώ αυτόν έτσι. Και έχουμε τώρα εδώ τον Γάιους Τίτους κάτω, να μας δείχνει εδώ δύο γείτονες που χαιρετιούνται στην αγορά που συναντήθηκαν, δεν ξέρω. Μας βάζει σε σειρά στο logging camp, που είναι εδώ, μην το ξεχάσουμε. Βάζουμε 2 άτομα. Βάζουμε 2 άτομα στην αποθήκη. Βάζουμε 2 άτομα να μαζεύουν πέτρες και θέλουμε 20 πληβίους. Πώς είναι κάθε σπίτι, 5 δεν είναι? Ωραία, άμα μαζευτούν εκεί οι 5 σε κάθε σπίτι, θέλουμε τους 20 που μας ζητάει. Και όχι 2 άνεργους εδώ πέρα, μήπως τους βάλουμε κάπου. Ου! Ανεβήκαμε prestige level και ξεκλειδώσαμε Patrician Housing, είναι η elite αυτή, η BBZ κοινωνία. Tax office, μπάνια, ταβέρνες, καρότα, τραπέζια, τι είναι αυτός, Maximum Agrippas, Engineering Advisor. Και μας λέει τώρα να ξεκινήσουμε το farming. Περίμενε, το θέμα είναι τώρα, εφόσον αυτά μου λες ότι κατεβάζουν την ποιότητα από τα πράγματα τριγύρω, και εφόσον σκεφτόμαστε εδώ να γίνουν γειτονιές με σπίτια, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την αγροτική ζωή και την παραγωγή γενικά, γίνει από εδώ.
Οπότε θέλει τώρα ο φίλος να κάνει ένα Whitfield. Όντως κατεβάζουνε. Ωραία. Οπότε κάνω ένα Whitfield εγώ εδώ και κάνω και ένα Granary για να αποθηκεύονται τα τρόφιμα, το οποίο φτάνει μέχρι εκεί, ρε. Έχουν στριμώξει να θυματισμένοι. Το βάλω, λοιπόν, περίμενε, γιατί άμα κάνουμε και άλλες, θα κάνουμε και άλλες φάρμες, δεν νομίζω. Ξέρεις κάτι, βάλτε εδώ το ρημάδι το Granary και θέλουμε και άλλους πληβίους. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε και άλλους πληβίους και είναι 20, 30, 35. Λοιπόν, τα μαζέψαμε τα Σπαρτά. Τώρα ήρθε πάλι ο Γάιος Τίτος κάτος και μας λέει ότι τα Σπαρτά τι τα μαζεύεις, πρέπει σε κάποιον να τα δώσουμε. Οπότε πρέπει να κάνουμε μία αγορά για τα γύρω σπίτια. Η οποία που είναι η αγορά, αγορά, τσατσαντήρι είναι. Λοιπόν, ποιος θα πιάσει, πιάσει αυτό. Α, καλό είναι αυτό που το αφήσαμε εδώ πέρα. Πάλι ο Γάιος Τίτος κάτος, τι θέλει. Α, τώρα θέλει να φέρουμε τους καλούς, τον καλό τον κόσμο, να φέρουμε Patricians. Και να κάνουμε και tax office, λέει, γιατί οι Patricians έχουν λεφτά να δώσουν για φόρους. Οι υπόλοιποι αφορολόγητα. Αντίστοιχα θα γίνουν. Βασικά, μήπως να αφήσω κάνα κενό, να ξεχωρίζουν από τις πλέμπες. Αν και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να τα κάνουμε εδώ πέρα που έχουμε κάλυψη από άλλα πράγματα. Και νομίζω αυτό θα κάνω. Πόσους θέλουμε, 4 housing θες. Ωραία, και σας λείπει ένα tax office. Θα σας βολέψω τώρα. Ωραία, tax office. Πού είναι το tax office? Θα θέλει ο κόλλος σας. Σας βάλω, δεν κατεβάζει τίποτα τέτοιο. Μου πεις όχι, γιατί πώς θα μαζεύει λεφτά. Θα σκάσω και ένα tax office εγώ εδώ στη μέση. Μ' αρέσει έτσι που τα έχει τα σπιτάκια, ωραίο τέτοιο έχει. Πρέπει να ομολογήσω. Δεν έχει βέβαια τόση λεπτομέρεια όσο βλέπουμε σε κάποια άλλα παιχνίδια με τα ανθρωπάκια που έχουν έλτσει λίγο πιο τέτοιο. Αλλά μου αρέσει αυτό που ανοίγει και φαίνεται μέσα ο χώρος. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, παίρνω ιδέες για survival χτισήματα με όλα αυτά που βλέπω. Ο γήπας ήρθε από εδώ, μάζεψε φόρους. Θα αρχίσω να έχω τέτοια. Έχουμε βγάζει ήδη, βγάζουμε 50 κέρματα. Τι κέρματα είναι αυτά, δεν ξέρω. Ωραία. Όταν πάρεις για τους άλλους, πες μου. Ωραία. Μαζέψαμε 10 Πατρίσιους. Sky Meet πάλι ο Γάιος Τίτος κάτος. Πρέπει να φτάσουμε 40 πληβίους. Αυτό είναι εύκολο και είναι και το έχουμε ήδη εδώ στημένο το χώρο. Και 15 Patricians, νομίζω περιμένουμε από αυτά να γεμίσουν. Μόλις γεμίσουν τα σπίτια θα τους έχουμε. Και να φτάσουμε Prestige Level 3. Έχουμε unemployed, οι οποίοι μας το ρίχνουν. Βάλε εδώ, μαζεύουμε περισσότερα ξύλα. Έλα το Prestige, μόλις ανέβηκε το Prestige, τώρα μπορούμε να κάνουμε και γέφυρες. Πριν δεν μπορούσαμε, ήταν θέμα Prestige. Καλό στο Μάρκο του Δρούσου. Να κάνουμε Explore. Α, έχει και Region Map. Σε πάει εδώ πέρα και έχει μονάδα Explorer και σε λέει πάνε βόλτες. Πού να πάμε. Έχει σημασία. Discover the city of Vetona with your explorer, μου λέει. Α, εδώ είναι η πόλη. Ωραία, νόμιζα θα ψάχνω όντως. Όπα, καίγεται το σπίτι μας. Να, δεν έφερα ποτέ εδώ πέρα. Α, είδες. Οριακά εδώ, ρε, επειδή δεν το έκανε φωτιά. Τώρα δεν ξέρω αν έχω άτομα βέβαια για αυτά τα δύο που έκανα. Σε σένα μπορώ να γλιτώσω με το να βάλω ένα πηγάδι. Γίνεται η δουλειά, ε. Όχι τίποτα, είναι και η αποθήκη μας μόλι τελικά. Ο άλλος έξω τι κάνει. Α, περιμένουμε. Ψάχνει. Τι έγινε, χάσαμε άνθρωπο. Πρεσβήστε τη φωτιά, όλα τα υλικά μας είναι μέσα. Εγώ μου ψάχνει αυτό στην πόλη της Βετόνα, έτσι, δέστε να. Ωραία. Και καλώ στη Φάμπια. Trade Advisory Φάμπια. Δεν έχει επώνυμο η Φάμπια. Και τώρα μπορώ να αρθάνω εδώ στο Management Window, εφόσον έχω γνωρίσει τους φίλους μου εδώ στη Βετόνα. Μπορώ να τους πουλήσω ξύλα. Πάζω τώρα εγώ εκεί πάλι 40 που μας έκατσε. Και θέλουμε 75 μάρμαρα για να τα στείλουμε πίσω στη Ρώμη. Οπότε τα βάζω κατευθείαν. Λέει κάθε μέρα. Αλλά για να τελειώνουμε. Έχει και εδώ πράγματα. Ωραία, πάμε λίγο πίσω. Τα πήραμε τα μάρμαρα. Μπαμ μπουμ. Τα έστειλα στη Ρώμη. Χαιρεστήκαμε από τη χαρά μας και εμείς και η Ρώμη. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Φάνηκε αρκετά όμορφο και αργότερα δίνει τη δυνατότητα να κάνεις στρατούς και να πολεμήσεις με αντιπάλους έξω εκεί πέρα που είδαμε τα λογάκια και αυτά. Πολύ πιθανό να το πιάσουμε σε κάποιο live αν σε ενδιαφέρει. Περιμένω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Πώς σας φάνηκε, αν θέλετε να το δούμε μελλοντικά. Πάτε το like όπως θα κατεβαίνεις. Άσε και κανένα σχόλιο για τον αλγόριθμο. Και μια που πας κάτω στην περιγραφή, κάνε follow και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα που είναι εκεί πέρα κάτω. Γύρω με εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Αυτά από μένα για σήμερα σας χαιρετώ και τα λέμε. Οπότε ξαναπούμε.